Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθες στις Σέρες. Μετά από καιρό είμαστε χαρούμενοι που σε ξανασυναντάμε. Και εγώ πάρα πολύ. Αν και νομίζω ότι το κλαμπ τα Κιβάρα και δύο φιλαθλοί οπαδοί του Πανσεραϊκού έχουμε έρθει μέχρι και στην προπόνηση του Πιερικού. Έχουμε βρεθεί στη Χαλκίδα με τα ψαχνά και πάλι τη Χαλκίδα. Για πες έτσι δύο κουβέντες να πούμε. Γιατί δεν μπορείς να ξεφύγεις από τον κόσμο του Πανσεραϊκού και δύο από τους του κλαμπ τα Κιβάρα. Δεν θέλω να ξεφύγω καταρχήν. Πες δύο κουβέντες να πούμε έτσι για εμάς εδώ πώς. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Ξέρετε ότι τα συναισθήματά μου για την ομάδα και προσωπικά για τους φιλάθλους του Πανσεραϊκού είναι μεγάλα. Ήσασταν πάντα μαζί μας και στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές, αλλά περισσότερο στις δύσκολες. Και γι' αυτό παίρναμε πάρα πολύ δύναμη από εσάς και καταφέραμε τότε μετά από 16 χρόνια να βγάλουμε την ομάδα στην Α' Εθνική. Νομίζω ότι σας χρειάζονται και τώρα τα παιδιά και βλέπω ότι δεν έχετε σταματήσει ούτε λεπτό, ούτε δεν έχετε σταματήσει να πηγαίνετε σε κανένα γήπεδο, πηγαίνετε σε όλα τα γήπεδα και αυτό λέει πολλά. Ελπίζω τα παιδιά που παίζουν στην ομάδα να καταλάβουν τι δύναμη τους δίνεται και πόσο βοηθάτε την ομάδα με αυτό που κάνετε. Ωραία. Όσον αφορά τώρα εκείνα τα χρόνια να πούμε, που ήσουν εδώ στην ομάδα, έτσι κρατάς κάποια επαφή με κάποια παιδιά από την τότε ομάδα? Κοιτάξτε να δείτε, ναι, δεν έχω πολύ μεγάλες επαφές με κάποιους ποδοσφαιριστές. Έχω επιλεγμένα με 2-3 ποδοσφαιριστές. Έχω με κάποιους παράγοντες εδώ που ήταν τότε στην ομάδα, όπως ο Δημήτρης ο Παυλίδης, που τώρα δεν είναι στην ομάδα, απλά είναι φίλαθρος και αγαπάει την ομάδα ο Δημήτρης. Με αυτόν έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις και μαθαίνω νέα. Με τον φροντιστή, τον Άρη τον Πιντανάκη, που ήταν και φροντιστής και τότε όπως ήταν ο θείος του. Έχω με αυτούς τους ανθρώπους έχω επαφή και μαθαίνω νέα για την ομάδα. Θέλω να σου δείξω κάτι και να μας πεις. Συγγνώμη λίγο. Και να μας πεις σχετικά με αυτό εδώ. τι θυμάσαι από αυτό εδώ? Ένα ο τίτλος μιας εφημερίδας τότε. Θυμάμαι ότι σε αυτό το παιχνίδι είχαμε φέρει σοπαλία εδώ στις Σέρες 0-0 και όλοι μας είχαν. Και από μια άλλη φορά μας είχαν τελειωμένους. Βλέπουμε εδώ και οι εφημερίδες της Αθήνας πώς μας. Όλοι σκεφτόντουσαν ότι θα πάμε εκεί και θα χάσουμε με βαρύ σκορ. Τελικά το βαρύ σκορ ήρθε για τον Παναθηναϊκό. Κερδίσαμε 0-3 και έγινε στο τέλος 2-3. Και στο ένα γκολ είχα συμμετοχή. Έκανα τη μία παλιά εγώ. Τότε και βάλαμε το τρίτο γκολ, νομίζω. Δεν θυμάμαι, νομίζω το τρίτο γκολ, αν θυμάμαι καλά. Και τώρα θα σας πω κάτι το οποίο η κόρη μου να βλέπει αυτό το βίντεο κάνει σαν τρελή. Βλέπει εμένα που κάνω την μπάλα και. Πολύ ωραίες στιγμές και εντάξει. Μακάρι εύχομαι και να ζήσουν τα παιδιά και να ξαναφέρουν την ομάδα σε μεγαλύτερες στιγμές από ό,τι αυτές που ζήσατε εσείς τότε μαζί μας και εμείς φυσικά. Αυτά είναι και εμείς που θα θέλαμε. Είσαι το καλύτερο αλάνι, καλυμάνι, καλυμάνι. Είσαι το καλύτερο αλάνι, καλυμάνι, καλυμάνι. Αυτό που κάνω που λένε και τα παιδιά να πούμε και που είναι η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια, γιατί ήσουν μέσα σε αυτή την τετράδα, να το πω, ας το πούμε, εσύ, ο Κουγουλιάς, ο Σεντεμέντες, ο Κοταράς, βασικά. Και από εκεί πέρα, οι οποίοι μας δώσατε αυτό που χρειαζόμασταν, έτσι, την ψυχολογία. Μετά από 16 χρόνια ανεβήκαμε στην Α' Εθνική και πραγματικά όλος αυτός εδώ ο κόσμος που βλέπεις εδώ, γεμάτες οι κερκίδες, να πούμε, ήταν κάτι που πίστεψε ο κόσμος. Θα πω κάτι. Περιμένουμε να ζήσουμε πάλι τέτοιες στιγμές. Μακάρι, το λέω και να μπορούσα αυτή τη στιγμή να βγάλω τα ρούχα μου και να παίξω να βάλω τα ποδοσφαιρικά και να ξαναπέμψω να βοηθήσω την ομάδα. Θα ήταν ότι το ιδανικότερο. Βέβαια τα χρόνια περνάνε, ξέρετε ότι δεν γίνεται αυτό. Αλλά εγώ είμαι πάντα κοντά και μαθαίνω πράγματα για την ομάδα, γιατί σας είπα ότι σας αγαπάω και ξέρω ότι η αγάπη σας είναι αμοιβαία. Όπως και εσείς αγαπάτε εμένα, σας αγαπάω και εγώ και εύχομαι η ομάδα να πάει ψηλά. Και σας υπόσχομαι τώρα και το είπα πριν εδώ, όταν ήμουν εδώ, που μιλάγαμε, ότι σε περίπτωση που η ομάδα που εύχομαι να είναι πρώτη και γίνει άνοδο, να είμαι ξανά εδώ μαζί σας. Έχεις παίξει και στον Άρη και στον Πανσεραϊκό.
Φέτος το πρωτάθλημα είναι της ΓΑΜΑ Εθνικής, είναι πολύ δύσκολο. Δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα. Εγώ Πανσεραϊκός. Εγώ θέλω να βγει Πανσεραϊκός. Και ένα τελευταίο μήνυμα έτσι για τον κόσμο σχετικά με το παιχνίδι αύριο με τον Εθνικό Αλεξανδρόπολη. Στον κόσμο του Πανσεραϊκού. Αυτό που θα ήθελα να πω στον κόσμο του Πανσεραϊκού είναι ότι πρέπει σιγά σιγά, αν δεν το έχουν κάνει τόσο καιρό, να το κάνουν τώρα, να μαζεύονται στο γήπεδο και να δίνουν μεγαλύτερη δύναμη στην ομάδα. Εσείς τους πρόγνετε, αλλά αυτοί πρέπει να έρθουν στο γήπεδο για να γεμίσουν το γήπεδο όπως κάνανε τότε και η ομάδα κατάφερε μετά από 16 χρόνια να είναι στην αλφαεθνική. Είναι πιο δύσκολη καιρή, αλλά ο κόσμος, η ομάδα χρειάζεται τον κόσμο της. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κώστα, ψυχάρα, Πανσεραϊκάρα! Κώστα, ψυχάρα!